Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα Χριστάρα μου και σε όλο τον κόσμο μας ακούει, ακροατές, ακροάτριες, φυσικά στους φίλους του Ηρακλή, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω διαδικτύου στο ePavla Radio. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα, για όλα τα θέματα του Ηρακλή, 8 και κάτι ψηλά για την ακρίβεια. Και με τη δική σας παρέα, τη δική σας συντροφιά, τα δικά σας μηνύματα, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero@yahoo.gr, το mail της εκπομπής μας. Στην παρέα μας πάντα η κλασική ερώτηση που κάνω στο Χρήστο Κιώση. Είσαι στο νότος, απλώνεις τα πόδια στο κάγκελο. Θέλεις κούμπα λίμπρε. 7 και 4. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Ένα κούμπα λίμπρε παρακαλώ για τον Χρήστο Κιώση. Από το special, ξέρεις πως το φτιάχνουν εκεί έτσι. Άστο. Άστο. Άστο σου λέω. Στο Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar, στο βράχο της Αθήτου. Υπέροχο κουμπαλίμπρε θα πει ο φίλος μου ο Χρήστος. Κοίταξε, μέχρι να έρθει από την Αθήτο, θα έχω φύγει. Θα το πληρώσει άλλος. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε σακούλα, σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες από ρημάνο που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, 23 942 941, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως ακούτε, όσοι ακούτε καθημερινά αυτήν εδώ την εκπομπή, ξέρετε ότι έχουμε μείνει μόνο με το μακάρι και τις ευχές. Μακάρι να γίνει το ένα, μακάρι να γίνει το άλλο, μακάρι να γίνει το παράλληλο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής κανένα μακάρι δεν έγινε πράξη. Οπότε δεν ξέρω αν είναι θέμα γουριού, αν το πω ή όχι ακόμα μια φορά. Οπότε θα το ξαναπώ. Μακάρι απόψε το βράδυ, στη συνάντηση που υπάρχει στο Πόρτο Παλάς, με την πρωτοβουλία του κυρίου Καράογλου για επιφανής Ηρακλειδής, αυτή που είχε γίνει και πέρυσι, έχει γίνει και άλλες φορές, να βρεθεί μια λύση. Ή να δοθεί μια λύση, ή να βρεθεί μια άκρη, ή να προκύψουν κάποιοι που θα θέλουν να μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν η αιτία συνάντησης είναι αυτή, έχει να κάνει μόνο αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο, είναι γενικής φύσεως, αλλά σίγουρα θα γίνει και μεγάλη κουβέντα για το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν κληθεί, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, πάρα πολύ Ηρακλειδείς και από τα τμήματα του Ηρακλή, όχι μόνο από το ποδόσφαιρο, επώνυμοι, επιφανείς, θα πω και μια έκφραση τώρα που δεν μου αρέσει καθόλου, παραδοσιακοί παράγοντες. Χρήστο, βέβαια, παραδοσιακοί παράγοντες, καιρό έχω να το πω αυτό. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί θα δώσουν το παρόν στο Πόρτο Παλάς σήμερα στις 9.30 είναι το ραντεβού. Θα είμαστε εκεί, έχουμε κληθεί και εμείς, θα δώσουμε το παρόν ως εκπομπή. Να καταγράψουμε, πάλι θα πω μακάρι, αν προκύψει κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι σημαντικό, κάποια είδηση, κάποια πρωτοβουλία, κάτι τέλος πάντων που θα μπορέσει να δώσει έστω λίγο μέλλον στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει αφημί, δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν δράσεις και κινήσεις. Όσοι τα προηγούμενα χρόνια μπήκανε μπροστά, δείχνουν διατεθειμένοι να το ξαναδούν, να ξαναμπούν μπροστά. Και μιλάω για βετεράνους ποδοσφαιριστές, μιλάω για κάποιους παράγοντες, μιλάω για κάποιους φιλάθλους που είχαν εμπλακεί τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά για τους ανθρώπους που ήταν μπροστάριδες στην διοικητική προσπάθεια της ΓΑΜΑ Εθνικής, που συνοδεύτηκε με την άνοδο στη ΒΙΤΕ Εθνική. Αυτό είναι θετικό, το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα βρεθούν να μπουν μπροστά, αλλά θα είναι ακόμα πιο θετικό να πλαισιωθούν και από αυτούς που θα βάλουν τα λεφτά. Γιατί για αυτούς που μιλάμε δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, απλά θα μπουν για να τρέξουν το καράβι. Το σε ποια κατηγορία θα το τρέξουν το καράβι θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει αφημί ή όχι. Γιατί αν δεν υπάρξει αφημί, μιλάμε για ακόμα μια φορά δυστυχώς για μια ακόμα τρύπα στο νερό, που σημαίνει ότι ο Ηρακλής
Θα παίξει στην γάμα εθνική κατηγορία. Γάμα εθνική πλέον, έτσι πως τα έχουν κάνει κουλουβάχατα με τις ονομασίες και μπερδεύουν τον κόσμο, γάμα εθνική, Χρήστο μου, είναι δέλτα εθνική. Γιατί είναι τέταρτη τη τάξη κατηγορία. Δηλαδή, Super League, Super League 2, Football League, γάμα εθνική. Έτσι πως τα έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, κουλουβάχατα με τις αναδιαρθρώσεις τους και θα το δείτε, το πρωτάθλημα της Super League 2, το Νοέμβριο θα ξεκινήσει. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Μπορεί να υπερβάλλω τώρα, πολύ, αλλά ακόμα περιμένουν τα λεφτά που τους έταξε ο Βασιλιάδης. Θα περιμένουν πολύ. Καλησπέρα Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και επειδή έτσι γουστάρουμε να πάνε να... Δεν είπα κάτι. Αυτός το έγραψε. Εγώ δεν το διάβασα. Τι ποιητικό ίστρος είναι αυτό, δεν σημάνω. Πω, 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 πω. Εξακολουθούν λοιπόν όσοι ασχολούνται με την περίπτωση Αφημί. Ο Τόμ Παπαδόπουλος συνεχίζει και λέει ότι συζητάμε τον Μπέο. Okay. Πλέον νομίζω ότι λίγοι του δίνουν σημασία. Κάποιοι βετεράνοι του Ιδρυτικού Σωματείου, κάποιοι φίλοι του Ηρακλή που προσπαθούν με κάποιες ενέργειες να βρουν κάποια άκρη με κάποιο Αφημί. Δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα προς το παρόν και το ξαναλέω ότι αν δεν βρεθεί η Αφημί, ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει σε επαγγελματική κατηγορία με αυτό που έχει τώρα. Ή θα πάει στη γάμα, δηλαδή δέλτα, όπου μόνο εκεί είναι ερασιτεχνικό το σωματείο. Και πλέον έτσι πως τα έχει κάνει ο Βασιλιάδης με την αναδιάρθρωση, έχει αναγκάσει πάρα πολλές ομάδες ήδη να αποσύρουν τη συμμετοχή τους, την παρουσία τους από το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής. Δεν βγαίνουν. Και είναι αρκετές οι ομάδες που ήδη έχουν δηλώσει ότι δεν βγαίνουν και δεν κατεβαίνουν. Από τη Super League 2, 5 ομάδες δεν πήραν άδεια. Σας το είπαμε χθες. Πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα είναι ο ποδοσφαιρικός χάρτης, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Ηρακλής και όχι ο ποδοσφαιρικός χάρτης. Ας προσέχανε για τον ποδοσφαιρικό χάρτη, έτσι πως τα έχουν κάνει στα μούτρα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα που την έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, βέβαια, όπως το Football League News, έτσι και το mikriliga.com ασχολείται καθημερινά με τα πρωταθλήματα Β' Γ' Εθνικής και με τα ερασιτεχνικά. Και θα το διαβάσω, δεν ξέρω αν πρέπει, το πρέπει σε εισαγωγικά να πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε, αλλά θα το διαβάσουμε και να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και θα το διαβάσω και για έναν άλλο λόγο που ίσως είναι ο πιο σημαντικός, για το πώς αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή. Για το πώς ξέρουν πού βρίσκεται ο Ηρακλής και για το πόσο του δίνουν σημασία ή όχι του Ηρακλή. Λοιπόν, μολονότι στις αρχές Ιουνίου η Επιτροπή Πρωταθλήματος είχε κλειδώσει το πλάνο για τη γάμα εθνική της νέας σεζόν, προέκυψε ανατροπή με αιτία σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων. Παραλαμβάνω, η γάμα εθνική είναι η τέταρτη κατηγορία. Στις αρχές Ιουνίου η ΕΠΟ και η αρμόδια επιτροπή είχε αποφασίσει να δώσει χρονικό περιθώριο στους συλλόγους μέχρι τις 5 Ιουλίου για την υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής. Πληροφορίες της mikrisliga.com αναφέρουν πως θα υπάρξει παράταση και μάλιστα μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν ή κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες. Για την ακρίβεια, στην Επιτροπή Πρωταθλήματος σκέφτονται να πάνε το deadline μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αυτό πιθανότατα θα επικυρώθει στο συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί να γίνει την προσεχή Πέμπτη στην Ομοσπονδία, αύριο δηλαδή. Ποιος είναι ο λόγος της ανατροπής της δηλώσης συμμετοχής? Ο Ηρακλής, γράφει το ρεπορτάζ. Πηγές της mikrisliga.com υποστηρίζουν ότι στην ΕΠΟ έχουν αποφασίσει να περιμένουν τις εξελίξεις με τον γύρεο, πόσο μάλλον από τη στιγμή που με την αβεβαιότητα που επικρατεί είναι ορατό το ενδεχόμενο συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ακούτε πώς τον αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή? Φυσικά, κύριε Τόμ Παπαδόπουλε, δώσατε μεγάλο δικαίωμα. Για την ώρα πάντως υπάρχουν ήδη απώλειες από τις 116 ομάδες που υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαν στο πρωτάθλημα της ερχόμενης σεζόν. Από την Κεφαλονιά, από τη Λέσβο, από τη Σάμο, από τη Χίο, από το Κιλκής και μία ακόμα ομάδα
από την Σπάρτη έχουν αποχωρήσει. Θα αυξηθούν κι άλλο οι αποχωρήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει πάλι αυτό. Απλά είναι ένα ρεπορτάζ στο σελίδας που ασχολείται με τα κυβερνητικά σε εισαγωγικά θέματα αυτών των κατηγοριών και έχουν τις πληροφορίες τους ότι η ΕΠΟ περιμένει τον Ηρακλή. Πού θα πάει, σε ποια κατηγορία θα παίξει. Γιατί ούτε ο ίδιος ο Ηρακλής το ξέρει. You know, και ούτε εμείς φυσικά. Βέβαια έχουν ξεκαθαρίσει από το ιδρυτικό σωματείο και όσοι ασχολούνται με την προσπάθεια αυτή το να μπουν μπροστά ότι δεν σκέφτονται καθόλου να κατεβάσουν την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άσχετα αν η ΓΑΜΑ Εθνική περιμένει τον Ηρακλή σύμφωνα με αυτό που διάβασα. Και δεν το σκέφτονται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα κερδίσει τίποτα ο Ηρακλής αν παίξει στην τέταρτη κατηγορία. Γιατί αν ανέβει στη Football League, στην τρίτη δηλαδή κατηγορία, πάλι θα έρθουν τα χρέη πίσω. Εκτός και αν πάρει αφημί ομάδος της ΓΑΜΑ Εθνικής, που το θεωρώ απίθανο. Βέβαια, το χέρι μου εγώ στη φωτιά, δεν το βάζω εδώ και χρόνια, ούτε για το αν είναι σήμερα Τετάρτη, που είναι, αλλά εγώ δεν θα το βάλω. Πόσο μάλλον για τον Ηρακλή. Έχουν βρεθεί λοιπόν τα πρόσωπα, έχει εκφραστεί η επιθυμία συγκεκριμένων ανθρώπων που πάνω κάτω είναι τα άτομα του ιδρυτικού, κάποιοι βετεράνοι, κάποιοι που τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό τμήμα, που θέλουν να μπουν μπροστά, όπως είπα και νωρίτερα, αλλά λείπουν δύο πολύ σημαντικά που χωρίς αυτά δεν προχωράς, το αφημί και τα χρήματα. Να μπουν μπροστά. Τα χρήματα θα τα βάλει άλλος όμως. Να μπουν μπροστά. Χωρίς αφημί δεν έχει νόημα. Ναι, είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Και είπαμε, δυστυχώς, τον Ηρακλή με το αφημί που έχει τώρα, το ξεχνάμε. Ή θα βρει άλλο αφημί, ή μετά το χάος. Και εννοείται πως μέσα σε όλα αυτά πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, έτσι. Πάρα πολύ. Είμαστε 26 Ιουνίου. Θα μου πεις, οι άλλες ομάδες που κατεβαίνουν, στα όποια πρωταθλήματα κατεβαίνουν, είναι έτοιμες? Όχι. Ειδικά στη Super League 2, μόνο ο Απόλλωνος Σμύρνης κινείται. Στους υπόλοιπους δεν κουνιέται φύλλο, γιατί δεν έχουν πάρει ευρώ, γιατί περιμένουν τις υποσχέσεις του Βασιλιάδη, που δεν είναι υποσχέση, παραλαμβάνω, είναι νόμος του κράτους, έχει ψηφιστεί, έχει περάσει τροπολογία στη Βουλή. Δεν είναι όπως έκανε με τον Ηρακλή, που ρουλιάζαμε εδώ και φωνάζαμε «χαρτί πήρατε». Τότε στα μέλη της διοίκησης που βγάζαμε εδώ στον αέρα τους λέγαμε «καλές συναντήσεις με τον Βασιλιάδη, έγγραφο πήρατε που να το δεσμεύει». Γιατί ο Βασιλιάδης μπορεί να σου πει «ναι, υποσχέθηκα, αλλά το ξέχασα». Πώς να τον κολλήσει τον τοίχο? Πάρε ένα έγγραφο, πάρε ένα χαρτί, πάρε μια υπογραφή. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό έχει τεράστια ευθύνη η Παϊρακλής, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, που καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν δεν ξεμπρόσιασε ποτέ τον υπουργό. Ίσα ίσα μας έκραζε κιόλας που τον κράζαμε. Θυμάσαι, Χρήστο, που βάζαμε τον Γκρούεζα όλη τη χρονιά? 100 φορές το παίξαμε αυτό. Κύριε υπουργέ μου, τώρα τον κράζετε. Τώρα τι να το κάνω, τώρα είναι αργά. Για τον μπάσκετ είμαστε εν αναμονή. Προπονητή. Όσο περνούν οι ώρες φαίνεται ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το θέμα του κυρίου Μέξα. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει οριστική ενημέρωση ακόμα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θέλουν να το κλειδώσουν 100% στην ΚΑΕ τον επόμενο προπονητή, εννοώ, και μετά να βγάλουν ανακοίνωση. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον κύριο Καστρίτη, τον πρώην τεχνικό του Άρη. Προκύπτουν και άλλα ονόματα, είναι μεγάλη η λίστα. Αλλά θεωρώ σωστό και τίμιο και έντιμο και ηθικό πρώτα να τελειώσει με την περίπτωση του κυρίου Μέξα ο κύριος Δρακόπουλος και μετά να ασχοληθεί και να κλείσει τον οποιοδήποτε προπονητή. Γιατί είναι λίγο στον αέρα αυτό. Και βέβαια να τελειώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να δρομολογηθούν εξελίξεις. Χωρίς προπονητή
δεν θα φτιάξει ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάμε σε ένα μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Το ήπιες το Κούμπα Λίμπρε από Νότος Καφέ Cocktail Bar. Δεύτερο. Αγριεμένος ο Χρήστος Κιώσης σήμερα. Αγριεμένος έχει κάτω και τη θάλασσα εκεί. Βλέπεις τίποτα από κάτω, κάτι. Βλέπεις, ε. Κι άλλια. Έτσι εξηγείται. Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα, τη θάλασσα. Σύντομα θα ξαναβρεθούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από την υπέροχη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που μας ακούει. Έχεις απόλυτο δίκιο και για το θέμα του ερασιτέχνη και φαντάζομαι και αυτό θα τεθεί υπό συζήτηση σήμερα απόψε στις 9.30 στο Πόρτο Παλάς στην συνάντηση που έχει προκαλέσει ο κύριος Θόδωρος Καραόγλου με το κάλεσμα σε όλους τους επιφανείς Ηρακλειδείς. Τώρα που λέω γάμα σίγμα, θυμάμαι ατάκα του Βασιλιάδη για το γυμναστικό σύλλογο ότι θα δώσει λύση. Θυμάμαι και του κυρίου Αλέξη Αδαμίδη να μας λέει ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ήταν να γίνει τον Αύγουστο. Τότε ο μπαμπούλας της Τρόικα δεν το επέτρεπε. Ένας χρόνος πέρασε. Και μετά η δέσμευση ήταν για Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος του 20 ίσως. Για το Σεπτέμβριο τον προηγούμενο μιλάμε, έτσι. Εκτός κι αν εννοούσαν αυτό το Σεπτέμβριο. Αλλά όπως και να έχει, από δεσμεύσεις άλλο τίποτα έχουμε χορτάσει. Και τώρα που έχονται εκλογές, σίγουρα από όλους θα υπάρξουν δεσμεύσεις. Από όλους τους υποψηφίους, από όσους περισσότερους τέλος πάντων γίνεται, είναι αναμενόμενα αυτά και έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Το θέμα είναι ποιος μπορεί τη δέσμευσή του να την κάνει πράξη πλέον σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί κάποιος, να πάλι το είπα το μακάρι. Και για το θέμα του ΓΣ που είναι πάρα πολύ σοβαρό με τα δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά όμως, σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα, τεράστιο θέμα του ΓΣ και τεράστιο πρόβλημα. Και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Γιώργος που το βάζει και αυτό μας το επαναφέρει στην κουβέντα μας. Έχω ανακοίνωση μπροστά μου, σημαντική θεωρώ, από τον Όμιλο 1899. Το έχουμε αναδείξει το θέμα και τις προηγούμενες μέρες έχουμε προβάλει την ανησυχία μας ως εκπομπή για το τι θα γίνει με τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, για το τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, για το τι θα γίνει με την ΚΑΠΑ 19 που πήρε φέτος το πρωτάθλημα Ελλάδος πήρε, και κινδυνεύουν όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του Ηρακλή, όλο αυτό το μέλλον να χαθούν. Και διαβάζω τώρα ανακοίνωση που έχω μπροστά μου του Ομίλου 1899. Πάγια και διαρκή θέση του Ομίλου 1899 είναι η μόνιμη και συνεχής λειτουργία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή. Δεν νοείται ο σύλλογος που έμαθε το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Ελλάδα, ο σύλλογος που εισήγαγε το ποδόσφαιρο στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, να μην έχει Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται η ανωτέρα σχολή ποδοσφαίρου. Τι ωραίο πανό εκείνο. Συμπληρώνω εγώ. Όπως έλεγαν παλιά τον Ηρακλή μας, να μην έχει σχολή ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται η λειτουργία και η ύπαρξη των ακαδημιών να εξαρτάται από τις διαθέσεις του κάθε μεγαλομετόχου να λειτουργούν και να διαλύονται με κάθε αλλαγή αφημί. Καλούμε το ΓΣ, τους βετεράνους του ποδοσφαίρου και όλους τους φορείς του συλλόγου μας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επαναλειτουργήσουν μεθοδικά και οργανωμένα τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου κάτω από τη σκέπη του ΓΣ Ηρακλή. Ο σύλλογός μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και από κανέναν, έχει τις εγκαταστάσεις, τη γνώση, την εμπειρία και τους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Όλοι μαζί να ιδρύσουμε ξανά την ανωτέρα σχολή ποδοσφαίρου Ηρακλής. Ιστερόγραφο. Ο Όμιλος 1899 θα παρευρεθεί στη σημερινή συνάντηση με θέμα το ποδόσφαιρο του Ηρακλή για να ακούσει όλες τις προτάσεις και να διατυπώσει την παραπάνω θέση. Για τη συνάντηση με την πρωτοβουλία του κυρίου Καραούλου. Το θέμα βέβαια εδώ είναι, γιατί ως ιδέα είναι καλή, πολύ καλή και μακάρι να μπορεί να γίνει, πολλά μακάρι σήμερα είπα, τέλος πάντων,
Αλλά πρακτικά δεν ξέρω το κατά πόσο ο ΓΣ μπορεί να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Ο ΓΣ που έχει όλα αυτά τα τμήματα στην πλάτη του και έχει όλα αυτά τα προβλήματα στην πλάτη του. Και αν μπορεί και πρακτικά, εννοώ νομικά, αν μπορεί να αναλάβει Ακαδημίες Ποδοσφαιρικού Ηρακλή ή πρέπει να υπάγονται σε ΠΑΕ. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούνε αυτοί που ξέρουν περισσότερα πράγματα φυσικά από εμάς. FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakigiahoo.gr για τους τρόπους επικοινωνίας και για ό,τι θέλετε εσείς να καταγράψετε. Έχω και ανακοίνωση από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Αντιπροσωπεία της Λέσχης μας θα παρευρεθεί απόψε το κάλεσμα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρο Καράογλου με σκοπό να ακούσουμε τις προτάσεις για το μέλλον στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να πω άπαντες παρόντες και η Λέσχη Φίλων Ηρακλή και ο Όμιλος 1899 και αρκετός κόσμος και επιφανής Ηρακλειδής. Όλοι έχουν κληθεί και όλοι θα δώσουν το παρόν. Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε θέλει να δώσει το παρόν μπορεί να το κάνει σήμερα. Προφανώς προσκλήσεις πήγανε σε κάποιους σε εισαγωγικά επωνύμους, αλλά νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, να ακούσει, να πει την άποψή του. Είναι ένα γενικό κάλεσμα στο Πόρτο Παλάς, επαναλαμβάνω, σε 9.30 απόψε, που έχει ενδιαφέρον, πέρα από το να καταγράψουμε ποιοι θα δώσουν το παρόν, το πιο σημαντικό είναι το ποιες προτάσεις θα γίνουν, τι λύσεις θα πέσουν στο τραπέζι, αν πέσουν λύσεις στο τραπέζι. Και το θέμα είναι να φύγουμε από εκεί με κάτι. Όχι με ένα θα δούμε. Αν μπορεί να γίνει αυτό, το να φύγουμε με κάτι και όχι με θα δούμε, θα είναι ότι καλύτερο. Φίλε μου Γιώργο, το σέβομαι αυτό που μου λες, ότι τότε ο Τσακαλώτος δεν υπέγραφε κτλ. Αυτός έπρεπε να βάλει την τελική υπογραφή. Αλλά να μην κάνω δεσμεύσεις. Γιατί τα ονόματα που προανέφερα δεν έλεγαν ότι δεν μπορούμε. Έλεγαν ότι η Τρόικα μας εμποδίζει και δεν θα γίνει τον Αύγουστο, θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Και ο Σεπτέμβριος ο προηγούμενος έγινε 26 Ιουνίου. Δεν υπήρξε καμιά τροπολογία. Μην τους δικαιολογούμε όλους. Κάθε λίγο και λιγάκι. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεσμεύτηκες κύριε. Υποσχέθηκες. Ναι. Το έκανες. Όχι. Κρίνεσαι γι' αυτό. Απλά πράγματα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν η απόψινή συνάντηση. Ελπίζουμε να βγει κάτι καλό. Και επαναλαμβάνω να φύγουμε από εκεί έχοντας κάτι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον δάσκαλο, στον Sensei. Ένα από τα δυναμικά αθλήματα του Ηρακλή που όλα αυτά τα χρόνια κρατούν ψηλά τη σημαία. Είναι φυσικά και το τζούντο. Παντελή μου, το διάβασα για το πόλο. Το διάβασα χθες. Θα το ξαναπώ και σήμερα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Δεν ξέρω αν ακούς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Αυγερινό Μαϊστρέλη που είναι στην γραμμή μας. Δάσκαλε μου, τι γίνεται? Πολύ καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Είσαι καλά? Προσπαθώ να ξεκουραστώ. Κάτι μετάλλια πήρατε από ό,τι είδα. Δεν είναι το θέμα μόνο τα μετάλλια. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών. Ναι. Όπως ξέρεις και ξέρουν και οι ακροατές, συνεργαζόμαστε με το ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ συγκινητικό σήμερα λοιπόν να ανακοινώσω ότι ο Ηρακλής από τα 20 χρυσά μετάλλια που πήρε, δεν συζητάω για τα σημαίνει για τα χάλκινα, έτσι τα τέσσερα... Στο τουρνουά Ματσούρα που έγινε πρόσφατα εδώ, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Στα τέσσερα λοιπόν τα πήρανε μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων. Του ΚΕΘΕΑ Προμηθέα και του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη. Που όχι μόνο ξεπέρασαν αυτό το τεράστιο ακριβώς εμπόδιο της ζωής τους, αλλά ακριβώς είναι και πρωταθλητές. Και μπράβο και ακριβώς στα παιδιά και σε σένα και στον Ηρακλή και σε όλους. Κυρίως, πάντως, κυρίως μπράβο σε όλους μας, γιατί η οικογένεια του Ηρακλή είναι πολύ τεράστια, Γιώργο. Το τελευταίο διάστημα στο τμήμα Τζούντο, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κρατηθήκαμε, μείναμε όρθιοι, σταθεροί, έτσι. Μπορέσαμε και ανατρέψαμε τα προγνωστικά όλων. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήρθαν περίπου 45 αθλητές από τη Σερβία, από την ομάδα του τζούντο της Παρτιζάν, έτσι, να χτυπήσουν το τουρνουά, γι' αυτό ήρθανε. Να το διεκδικήσουν, ομάδα, ναι.
να το χτυπήσουν, όχι να παίξουμε ξύλο, να χτυπήσουν, να βγουν πρώτοι. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε εμείς ως ομάδα με λιγότερες δυνάμεις, έτσι, περίπου 30 αθλητές είχαμε, οι τρεις ήταν δικαιολογημένοι από όντα, έτσι, καταφέραμε και βγήκαμε πρώτοι. Πήραμε 20 χρυσά εμείς, τις 50 κατηγορίες και 18 η Παρτιζάν. Άρα Ηρακλής Παρτιζάν, άσος. Εννοείται. 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 Και θέλω να πω και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς μου όλους τους αθλητές, μικρούς και μεγάλους, που δώσανε την καρδιά τους και την ψυχή τους, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και πάλι λέω, όταν κάποιοι διέδιδαν ότι ο Ηρακλής δεν έχει παιδιά, ότι δεν έχει αθλητές, ότι όλοι φύγανε, ότι όλα αυτά τα ψέματα λοιπόν τους τα επιστρέψαμε, και όχι μόνο επιστρέψαμε το ψέμα, αλλά και δικοί τους αθλητές, οι οποίοι κάνουν προπόνηση με αυτούς, ήρθαν και παίξαν σε αυτό το τουρνουά. Και να πω ότι έδωσαν και αυτοί παρόν, λέγοντας ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω, εδώ υπάρχει Ηρακλής, υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, στέλνουμε ένα παγκόσμιο μήνυμα. Παίξανε αθλητές πάρα πολύ δυνατοί, από την Αγγλία, από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία. Από τη Σερβία ειδικά τους αθλητές τους ήξερα από την Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Ήταν ευρωπαϊκοί αθλητές αυτοί όλοι που παίξανε. Χώρια τα παιδιά από την Αγγλία, δεν το συζητάω αυτό. Εντάξει. Με αυτούς εδώ πέρα την εντοπίσαμε. Και εφόσον κρατήσαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες ψηλά τη σημαία του Ηρακλή και βγήκαμε πρώτη δύναμη, πιστεύω από τώρα και στο εξής θα έχουμε άλλο είδους πορεία και άλλο είδους αποτελέσματα. Για το πείσμα σου, δάσκαλε, είσαι γνωστός. Οπότε νομίζω ότι δεν σε φοβάται κανένα στον Ηρακλή ότι δεν θα τα καταφέρει αυτό, το τμήμα να σταθεί όρθιο. Γιώργο, δεν είναι μόνο αυτό. Έριξα πολύ μεγάλη βάση στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Λίγο στο οργανωτικό κομμάτι την πρώτη μέρα είχαμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τη δεύτερη μέρα όχι μόνο τα λύσαμε, ξεπεράσαμε τον εαυτό μας και λύσαμε πάρα πολύ τους προβλήματα. Αλλά να πω κάτι. Πιστεύανε, σου λέω, ότι εμείς ότι θα μας διαλύανε. Αυτό ήταν εντολές βέβαια, έτσι. Ήταν εντολές. Ακολουθήσαν τις εντολές αυτοί, αλλά δεν ξέρανε με ποιον πάνε να τα βάζουν. Τα βάζουν με την οικογένεια του Ηρακλή. Όποιος τα βάζει με την οικογένεια του Ηρακλή παίρνει και την απάντηση. Και η απάντηση δόθηκε πάνω στο τατάμι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δόθηκε πάνω στο τατάμι. Εμείς αυτό έχουμε να επιδείξουμε, τη δουλειά μας έχουμε να επιδείξουμε, όλοι μαζί, εντάξει. Και σου λέω ότι η οικογένεια του Ηρακλή ήταν αυτή που ήρθε δίπλα στο τζούντο ακόμα περισσότερο και είπε, δάσκαλε, είμαστε εδώ, σε στηρίζουμε, προχώρα. Μην κάνεις ούτε ένα βήμα πίσω. Φυσικά δεν θα έκανα βήμα πίσω, αλλά όταν είχες όλο αυτό το διάστημα πόλεμο μέσα στο τμήμα, εκμεταλλευόμενοι όλοι αυτοί που φύγανε, όλοι αυτοί που δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα, τι εκμεταλλευτήκανε, το ότι εγώ πήγα να κάνω εγχείρηση στα πόδια μου. Αυτό εκμεταλλευτήκαν. Με βρήκανε πάνω σε ένα πρόβλημα υγείας. Εκεί πέρα πατήσανε. Και πιστεύανε ότι θα το διαλύσουν το τμήμα. Λοιπόν, όχι μόνο δεν το διαλύσανε, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε πιο δυναμικά. Η οικογένεια, οι άνθρωποι του Ηρακλή που φέρνουν τα παιδιά τους στο τμήμα ήταν εκεί. Ήταν δίπλα μας. Ήταν δίπλα μας. Οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό εκτιμώντας τη δουλειά μας ήταν εδώ, ήρθανε με δικά τους έξοδα. Εντάξει, όλα αυτά πρέπει να το καταλάβουμε, ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση στο τζούντο. Αυτή την παράδοση θα την κρατήσουμε και θα την ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Και εγώ καλώ τους ανθρώπους του Ηρακλή που θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν τζούντο, είμαστε εδώ, αποδείξαμε ότι μπορούμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όχι εύκολες συνθήκες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες να φέρνουμε αποτελέσματα. Όλα σχεδόν τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά μας, όλο το παιδικό τμήμα, όπου κατέβηκε, πήρε χρυσά μετάλλια. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ένα τον Αστάρατο, ένα καινούριο παιδί, ο οποίος βρέθηκε στο τελικό μεσέρβο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Όλοι οι άλλοι χρυσό, Μπράβο. Όλα τα παιδιά που κατέβηκαν στους αγώνες, πήρανε χρυσά μετάλλια. Να πω το πιο μικρό... Να πω το πιο μικρό, το Φίβο, όπου κατέπληξε με τις τεχνικές... Ηλικία? Με ηλικία 6 χρονών. 6 χρονών. Να πω το πιο μικρό, 6 χρονών. Κατέπληξε με τις τεχνικές του. Έμπαινε μέσα και έριχνε λοιπόν. Κατέπληξε τους πάντες.
κατέπληξε τους πάντες. Τι να πω, ας πούμε, για το καινούριο το παιδί που έρχεται, το Σατσόγλου, τον Ηρακλή, που μπήκε μέσα και πήρε χάλκινο μετάλλιο, πρώτη φορά σε αγώνες, έτσι, 4 χρονών. Και έπαιξε με τέτοιο όνομα που έχει, δεν γινόταν. Ηρακλής, ναι. Ηρακλής. Ηρακλής απέδειξε το όνομά του. Τι να πω. Όλοι ήμασταν εκεί πέρα παρόντες και δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήσασταν, δάσκαλε, πέρα από τα μετάλλια και για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια σε αυτό το διεθνές τουρνουά που συνοδεύτηκε με επιτυχία. Ήσασταν και στο Ηρακάμπ που κράτησε για μια εβδομάδα. Θέλω να μας πεις, είδαμε κάτι βιντεάκια, το καταλάβαμε ότι πέρασατε υπέροχα όλοι, γιατί όλη αυτή η πιτσιρικαρία που μαζεύτηκε εκείνη την εβδομάδα, εντάξει, χαμός, έτσι, χαμός. Ναι, χαμός. Είναι πολύ καλό το Ηρακάμπ. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν συμμετείχα ενεργά, γιατί είχα το... προσπαθούσα αξίες να εξοικονομήσω δυνάμεις για τους αγώνες. Εντάξει, υπήρχαν και τα προβλήματα της υγείας, όπως ξέρεις, της δικιάς μου. Εντάξει, τώρα που ξεπεράστηκαν και έκανα την επέμβαση και είμαι πιο καλά, συμμετείχα πιο ενεργά. Αυτό λέω, περιμένανε όλοι να μην πάμε καλά. Λοιπόν, δεκάδες παιδιά περάσαν από το Ηρακάμπ, δεκάδες παιδιά μάθανε για το τζούντο, τις αρχές του τζούντο και κυρίως τις αρχές που πρεσβεύει ο Ηρακλής για το τζούντο. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Και να πω και κάτι άλλο, ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν παιδιά τα οποία βρίσκονται με ειδικές ανάγκες, έτσι. Mm-hmm. Αγωνίστηκαν με την πανέλα. Ειδικές ικανότητες, θα πω εγώ. Ικανότητες, όπως θέλεις πες το. Παιδιά τα οποία έχουν αναπηρία. Οι γονείς χαρήκανε. Το χαμόγελο των γονιών, έτσι, είναι τεράστιο. Σκέψου αυτοί οι γονείς τι σταυρό κουβαλάνε καθημερινά. Και ήρθαν εκεί πέρα και σταθήκαν και μάλιστα μία ήταν και γιατρός των αγώνων την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Χριστίνα. Εντάξει, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι πλαισιώθηκε το τμήμα του Ηρακλή από ανθρώπους και αυτό. Και ξεκινάμε να φτιάξουμε και για πρώτη φορά θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε και τμήμα τζούντο παιδιών που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Όπως έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τμήματα μπάσκετ, έτσι και εμείς θα φτιάξουμε στον Ηρακλή τμήμα τζούντο, συνεργαζόμενοι με κλαμπ. Είναι σημαντικά αυτά που λέω. Βεβαίως. Είναι σημαντικά. Βεβαίως. Και τα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Και να υποθέσω αυτά που μας λες, υπήρξε και ανάλογη ομιλία στα παιδιά πριν ξεκινήσουν να μπουν στο τατάμι να προπονηθούν. Έτσι. Σεβασμός κυρίως στα παιδιά. Εκκλησία ήτανε Γιώργο. Μέχρι να ξεκινήσεις να τους δείχνεις. Ναι, όχι μόνο αυτό. Λέω ότι γενικά όταν εμφανίστηκαν τα παιδιά που είναι, ξέρεις, τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, δεν μπορούν πολύ τους θορύβους. Όταν ζήτησα από την Κερκίδα, έτσι, από όλους τους αυτιστές, τους παραβρεσκόμενους... Α, εγώ νόμιζα έλεγες για τα υπόλοιπα παιδιά. Α, καλά, για τα ζουζούνια του Ηρακλειά, μια χαρά είναι. Ζουζούνια είναι. Τα ζουζούνια μας είναι αυτά. Είναι τα μικρά μας Ηρακλάκια τα οποία, εντάξει. Δεν μιλάω για τα παιδιά, γενικά για τα παιδιά. Ναι, κατάλαβα. Ότι κάνανε απόλυτη ησυχία όταν μπήκαν αυτά. Ναι. Να πω κάτι, τα παιδιά του Ηρακάμπ που ήρθαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες και μάλιστα τους ζήτησαν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού, έτσι, να παρακολουθήσουν τους αγώνες που είναι των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, κρατήσανε, σου λέω, ησυχία. Ησυχία, εκκλησία, σεβόμενοι αυτό που βλέπανε. Και μπράβο την οικογένεια του Ηρακλή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την οικογένεια, την οποία έχω την τιμή να αποτελώ μέλος της. Δηλαδή, εντάξει Γιώργο, ήταν κάτι άλλο. Σηκώσαμε πολύ ψηλά τη σημαία αυτή τη φορά. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Επόμενο τουρνουά, για να την ξανασηκωθεί σημαία ψηλά. Το επόμενο φυσικά είναι... το επόμενο είναι ότι περιμένουμε, υπάρχει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιταλία, mm-hmm. παγκόσμιο πρωτάθλημα μαχητικών τεχνών, mm-hmm. και έχει μέσα και τζούντο και πιστεύω ότι θα πάμε και εκεί. Έχουμε ιδιαίτερη πρόσκληση. Θα έχει εκπροσώπηση ο Ηρακλής στην Ιταλία. Βέβαια. Ωραία. Είναι, πρόσεξε, μας έχουν καλέσει. Υπάρχει ιδιαίτερη πρόσκληση. Θα πω γιατί. Υπάρχει ιδιαίτερη πρόσκληση στην Άρτεμη.
η οποία αγωνίστηκε στην κατηγορία των γυναικών. Άρτεμις Μαϊστρέλη, για όσους δεν γνωρίζουν. Μπράβο. Η οποία πήρε χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Mm-hmm. Έτσι. Όπως και το Μάρτιο, κερδίζοντας Αγγλίδα αθλήτρια. Τώρα δεν ήρθε η Αγγλίδα, φυσικά φοβήθηκε η κοπέλα, τι να πούμε. Εντάξει. Αλλά αντιμετώπισε. Το ξανασκέφτηκε, ναι. Εντάξει. Να πω για τον Αλέξανδρο τον Μαϊστρέλη, γιατί η κατηγορία ήταν 15 με 17 χρονών, αλλά μετά την παρουσία του Αλέξανδρου και ο Σαμψόν και ο Βισμάρα, δάσκαλοι μεγάλοι, οι οποίοι είναι τεχνικοί σύμβουλοι, μειώσαν την ηλικία ειδικά για τον Αλέξανδρο, ο οποίος αγωνίστηκε και στους άντρες. Ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε και στους άντρες. Μπήκε μέσα και πάλεψε και διεκδίκησε μετάλλιο. Άρα η επόμενη πρόκληση για το τμήμα τζούντο του Ηρακλή είναι η Ιταλία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εφόσον εκεί έχουμε εκεί εκπροσώπηση. Έτσι. Θα έχουμε εκπροσώπηση. Ωραία, και όχι μόνο θα έχουμε. Και τη Σταυρούλα Τινάνου. Η Σταυρούλα Τινάνου είναι δεύτερη στην Ελλάδα, mm-hmm. το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει. Μου τη ζήτησαν επιγόντως. Πότε είναι αυτοί οι αγώνες? Αυτοί οι αγώνες είναι τον 8, τέλος Οκτωβρίου, αρχές. Ναι, εντάξει, αλλά η προετοιμασία από τώρα ξεκινάει. Εδώ θα είμαστε γεροί να είμαστε να τους καταγράψουμε. Εντάξει, θα είμαστε γεροί. Ήδη έδωσε εντολή στον Μάριο τον Ταδούλη να ψάξει για εισιτήρια για την Ιταλία. Σήμερα του έδωσα την εντολή. Με φυσικά αυτά, ξέρεις, όλα από την τσέπη μας πληρώνονται. Ναι, το ξέρω. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Ήδη τον έδωσε εντολή να ψάξουμε εισιτήρια να βρούμε. Όσο πιο φτηνά μπορούμε. Όσο πιο νωρίς θα κλείνεις αυτά τα εισιτήρια, ξέρεις, είναι τόσο πιο φθηνά. Και να πάμε να διεκδικήσουμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαχητικών Τεχνών τη θέση που μας αξίζει. Ειδικά σου λέω για τον Αλέξανδρο, τη Σταυρούλα και την Άρτεμη, μου τους ζητήσαν αυτούς τους αθλητές να έρθουν. Και φυσικά είμαι υποχρεωμένος, ξέρεις, να το κάνω. Εννοείται. Και θα το κάνω, εννοείται. Γιώργο. Εννοείται, γιατί είναι... Θα το κάνω, Γιώργο. Είναι άσχετα αν μιλάμε για τζούντο και δεν μιλάμε, ξέρεις, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Είναι ο Ηρακλής, θα είναι και εκεί. Θα είναι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θα είναι, οι αθλητές μας θα είναι εκεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εντάξει, του παραδοσιακού τζούντο, εκεί θα είναι. Ωραία. Εκεί θα είναι και θα δώσουν. Και γίνεται για πρώτη φορά αυτό, έτσι. Λοιπόν, γίνεται στην Ιταλία στην Κεκάρα. Τσεκάρα, δεν ξέρω πώς τη λένε. Τσεκάρα, μήπως. Τσεκάρα, ναι, τσεκάρα. Είναι στην Τσεκάρα της Ιταλίας. Πάμε δυναμικά. Πάμε με ψυχή βαθιά να διεκδικήσουμε και να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά το άθλημα. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Να εγώ ένα καλά. Μεγάλο ευχαριστώ εγώ σε εσένα, Γιώργο, και στην οικογένεια. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών, οι αθλητές μας, οι οποίοι είναι από το ΚΕΘΕΑ, φέραν 4 χρυσά μετάλλια, 5 σημαίνια και 5 χάλκινα για τον Ηρακλή μας. Από ένα φίλο από την Αμερική που σ' ακούει τώρα, λέει μπράβο στο παλικάρι, μας κάνει περήφανος. Χρόνια τώρα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ το φίλο από την Αμερική. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί ένιωσα ότι η οικογένεια είναι δίπλα ακόμα και στη πιο δύσκολη στιγμή. Θα γίνω 40 και μία κίνηση τζούντο ακόμα δεν έχω μάθει τόσα χρόνια. Εντάξει, ξέρω. Ρε Γιώργο, βάλε τζουντόκι και έλα να σου μάθω 10 κινήσεις τζούντο. Άσε που μπορώ να σου κάνω και τηλεφωνικά μαθήματα. Απ' έξω καλύτερα είναι, δάσκαλε. Να βλέπω. Την κουμικάτα, μπες, και ξέρεις ότι και έχω έρθει σε πολλούς αγώνες να σας δω. Το αλλά... ξέρω, το ξέρω, Γιώργο. Το αλλά ξέρω, Γιώργο. Απ' έξω είναι καλύτερα. Απ' έξω είναι καλύτερα. Εντάξει, εντάξει. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ψηλά τη σημεία, παιδιά του Ηρακλή, ψηλά το κεφάλι. Ούτε βήμα πίσω από αυτά που διεκδικούμε και να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε. Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον δάσκαλο, τον Σενσέι, έτσι τον αποκαλούμε όλα αυτά τα χρόνια και έτσι είναι το σωστό να τον αποκαλούμε για τους γνωρίζοντες αυτών των αθλημάτων, πιο συγκεκριμένα το τζούντο του Ηρακλή, που κι αυτό βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, πέρασε πολλά, αλλά τα πήρε τα μεταλλιάκια του στο διεθνές τουρνουά με εξαιρετικές παρουσίες των αθλητών και αθλητριών του και ετοιμάζεται και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας τον Οκτώβριο. Για εσάς που θέλετε σακούλες και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες μέσα αγοράς, μπείτε στο www.aristoplast.gr. Χρήστο και όσοι, θα πάρεις και τρίτο? Όχι, έτσι. Τώρα τι, θα φύγουμε? Ένα κοκτέιλάκι? Μια μπυρίτσα? Ηρεμία, λέει. Ηρεμία. Ό,τι θέλεις να... Το Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου.
Είναι μαγαζάρα. Είναι, δηλαδή, δεν έχω λόγια, ρε παιδιά. Βλέπετε, δυσκολεύομαι. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κυριάκο που γράφει «Αυτός είναι Ηρακλής». Υπογράφω, Κυριάκο μου, 150%. Αυτά τα τμήματα, όπως το τζούντο και τα υπόλοιπα, γι' αυτό εξακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια να τα προβάλλουμε, να τα δίνουμε χρόνο που το αξίζουν, κάθε μέρα το αξίζουν. Βλέπετε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Εδώ τουλάχιστον που έχουν προβλήματα, μπορεί και περισσότερα προβλήματα καθημερινά να λύσουν, αποδεικνύουν, όπως είπε ο φίλος ο Κυριάκος, το πόσο Ηρακλής είναι. Εύκολα το αποδεικνύουν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα Θεός, αύριο. Απόψε, επαναλαμβάνω, 9.30 στο Πόρτο Παλάς υπάρχει αυτή η μάζοξη των Ηρακλειδέων. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι καλό. Το ευχόμαστε ξανά, ολόψυχα, να προκύψει κάτι καλό. Και εδώ θα είμαστε να το καταγράψουμε αύριο, ώρα για μπλε, 7 και κάτι, με 8 και κάτι, στο Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και εκλεκτό καλεσμένο στη συνέχεια του προγράμματος. Καλό βράδυ, να είστε καλά.